Συναγερμός σήμανε στις ελληνικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης όταν εστάλει νόταμ των Τούρκων στο καπετάν Αντρέεβο, με την οποία ζητούσαν από τους Έλληνες να κάνουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά για 400 μετανάστες σε συντεταγμένες που αντιστοιχούσαν σε νησίδα εντός των ελληνικών συνόρων. Χθες υπήρχε μια πληροφόρηση από τις τουρκικές αρχές πάνω στο διεθνέ σημείο στο καπετάν Αντρέεβο, όπου δόθηκαν και συντεταγμένες ότι σε μια ελληνική αμμονισίδα βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός παράτυπων μεταναστών. Αμέσως υπήρξε άμεση κινητοποίηση από τη δική μας την πλευρά, αλλά και από την ΕΜΑΚ. Χτενίστηκε η περιοχή με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Βρέθηκαν δικές μας δυνάμεις, βρέθηκαν δυνάμεις και της Frontex, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Βρέθηκε και αξιωματούχος Frontex, καθώς και άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού. Η συγκεκριμένη περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας προσδιορίστηκε σε συνεργασία με το στρατό. Ωστόσο, από το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης και τα drones της ελληνικής αστυνομίας δεν εντοπίστηκαν οι μετανάστες. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε το σημείο να ελεγχθεί και διαζώσεις. Έτσι, στην νησίδα μετέβησαν με βάρκα μια ομάδα με 6 αστυνομικούς, ένα τέλεχος της Frontex και 2 του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν μετανάστες στο σημείο. Αντίθετα, στην τουρκική πλευρά υπήρχε έντονη παρουσία τουρκική στρατοχωροφυλακής. Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο, για ακόμη μια φορά η τουρκική πλευρά εργαλοποιεί, προσπαθεί να δοκιμάσει τα ανακλαστικά μας. Δεν βρέθηκε κανείς άνθρωπος, παρέμειναν οι δυνάμεις μας εκεί. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην απέναντι πλευρά υπήρχε έντονη τουρκική στρατοχωροφυλακή. Έγινε, όπως είπα, χτένισμα της περιοχής, δεν βρέθηκε κάτι και οι δυνάμεις μας αποχώρησαν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προέβησε δηλώσεις λίγες ώρες μετά το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπήρξε τουρκική νόταμ στο καπετάν Αντρέεβο πριν από ελάχιστες ώρες, με τις οποίες οι γείτονές μας εμφάνιζαν ότι σε νησίδα με συντεταγμένες που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν παράνομοι μετανάστες, ζητώντας να προχωρήσουμε σε επιχείρηση έρευνας διάσωσης. Η ελληνική αστυνομία προέβη σε επιχείρηση έρευνας διάσωσης και η εικόνα που έχω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως μετανάστης πάνω στην νησίδα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι από την πλευρά της Τουρκίας πραγματικά δεν υπάρχει καθόλου νερό. Μπορεί να εισέλθουν άνθρωποι από την νησίδα, να εισέλθουν άνθρωποι στην νησίδα, καθώς, όπως είπα, δεν υπάρχει καθόλου εκεί νερό αυτή τη στιγμή. Δεν καλύπτει το νερό και μπορούν να εισέλθουν μόνο με τα πόδια πάνω στην νησίδα μας.